Δεν ξανά είδε σκύλο να τρώει μύγα? Όχι, εμένα τρώει μόνο ακρίδες. Καλά, οι ακρίδες είναι άλλη ιστορία, αλλά πες μας πώς έγινε. Ο Λάκης παρακολουθούσε μία μύγα και υπομονετικά. Την περίμενε να κατεβεί στο ύψος του και αφού κατέβηκε, την άρπαξε και πρέπει να ήταν εξαιρετικός με ζες. Λάκη μου. Όλο πρωτεΐνη. Μπράβο, Λάκη μου, ναι. Το ναι. Βίντεο με το ποντικό τον είδες? Ναι. Το είδες. Αλλά δεν μου αρέσουν οι ποντικοί. Εγώ στενοχωρέθηκα που ο ποντικός ταλαιπωρήθηκε και εσύ ασυχάθηκες στον ποντικό. Δεν μπορώ, δεν του συμπαθώ και ιδιαίτερα. Για τον Λάκη πώς ένιωσες στο βίντεο? Περήφανη. Προάγει τη βία. Τι προάγει τη βία? Προάγει τη βία. Μα αυτός δεν ήταν ποντικός, ήταν Ό,τι και ας ήταν πλάσμα. Αρουραίος τεράστιος. Εντάξει, που ήρθε να κάλεστος χωρίς να του πεις να έρθει. Ήρθε να λέω ένας προχθές. Εσύ συγγνώμη, τις κατσαρίδες σκοτώνεις? Ναι. Α, γιατί είναι εμπλάσματα. Είμαι πιο μικρή. Α, θέμα μεγέθους. Οι δολοφονικές με κάνουν σαν κατσαρίδα εμένα. Θέμα μεγέθους δηλαδή. Κούρε, αφού το βλέπεις εκείνο να αναπνέει, έχει μουσούδια, έχει... Ναι, αλλά είναι disgusting. Δεν σου είπα να το σκοτώσεις. Πάρ το, φύγε το από το σπίτι σου. Ναι, αλλά αυτό που έγινε με τον Λάκη, τον είδες? Τον είδες πως ήταν ο Λάκη? Ναι, τον είδα. Τον είδες? Αυτά. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία. Άλιστα. Λάκη. Σε δάγκωσε? Ναι. Είσαι άθλιος. Πρώτα τις μπήκες, μετά δεν έρθεις στον Ιγκή. Πού θα κατάληξεις μετά? Πού θα πας μετά? Κοίτα το πώς με θωρεί. Με αγάπη μου σε κοιτάει. Λάκη μου, δεν με δαγκώνεις ρε. Με λατρεία μου σε κοιτάει. Πήγαινε βρες μια μεγάλη.